Πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα. Κοίταξε να δεις, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε και το 3-4-3 ή το 3-5-2 δεν αποφασίστηκε ακόμα. Mm-hmm. Ακόμα υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο ερωτηματικά. Γιατί ο Καντουρί ήταν 3-5-2. Ερχόταν περισσότερο σαν τρίτο σχάφ. Ο Τζόλης, μάλλον ο Μουρκ, είναι στο 3-5-2 κι αυτός. Ο Τζόλης είναι στο 3-4-3, το παλιό που έπαιζε ο κύριος Αμπέλ Φερέιρα. Βεβαίως. Εδώ τώρα, ο Γκαρσία, και καλά κάνει, πονηρεύεται, γιατί δεν γνωρίζει πώς θα παίξει και η ΑΕΚ. Αν η ΑΕΚ, για παράδειγμα, παίξει 4-2-3-1. Κωστή, συγγνώμη, λίγο στους συναδέλφους, γιατί ακούμε εσένα με προσοχή, αλλά και από όλους άλλους συναδέλφους από πίσω στην αίθουσα σύνταξης, έτσι. Αυτοί τώρα οι παοξίδες τώρα κάνουν... Λοιπόν, εντάξει, πάμε άλλο. Το 4-2-3-1 της ΑΕΚ, ναι, για παράδειγμα, αν πάει έτσι, θα πάει στο 3-5-2 πάω. Δηλαδή, θέλει, φοβάται ο Γκαρσία, μήπως φορτώσει πολλά χαφ. Βάλει τέταρτο το μάνταλο, για παράδειγμα. Παίξει 4-3-3 και πετάξει τέταρτο το μάνταλο. Οπότε παίζει δηλαδή και το ρεπορτάζ τη ΑΕΚ πώς θα πάει. Εξαρτάται δηλαδή το 3-5-2 ή το 3-4-3 και από την πλευρά τη ΑΕΚ τι θα κάνει. Πάντως, κοινό παρονομαστή είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις θα πάει πάλι με 3 στόπερ. 100% και εδώ έχω μια έκπληξη. Εδώ φαίνεται ότι ο Βιερίνια, ο οποίος κινεί τα νήματα, και βοηθάει τον Γκαρσία, γιατί κακά τα ψέματα ο Γκαρσία δεν έχει κάποιον σοβαρό, όχι ότι ο Σνάζε δεν σοβαρό, δυνατό, να μην παρεξηγηθούν τα λόγια μου, κάποιο δυνατό συνεργάτη πάνω στην τακτική. Είχε ένα στο επιθετικό κομμάτι, τον διώξε ο Γκαρσία. Βοηθώ, γυμναστή, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα θέλουν να περνάνε μόνο από αυτόν. Ο Βιερίνε λοιπόν επενεύει, στο Ιναυριανή τριπλέτα μπορεί να έχουμε εκπλήξεις. Η έκπληξη ποια είναι? Μπορεί να παίξει ο Ίγκνασον δεξί στόπερ και να παίξει ο Βαρέλα κεντρικό στόπερ και να πάει ο Βιερίνη αριστερά. Mm-hmm. Και αυτό γιατί σε κουβέντα που είχε ο Βιερίνη με τον Παύλο, τον Γκαρσία, ναι, δεν του βγαίνει καλά ο Μιχαηλίδης. Δηλαδή πάλι φαίνεται ότι ακόμα και σαν τρίτο στόπερ αριστερό, εκεί που διέπρεψε με τον προηγούμενο προπονητή, mm-hmm, δεν πατάει πάρα πολύ καλά. Άρα λοιπόν αυτό που μπορούμε πιθανότατα να δούμε σαν πιο πιθανό σχήμα είναι πάλι τρεις στόπερ. Ναι, αλλά σε αυτή την περίπτωση, 20, συγγνώμη, δηλαδή αν πάει ο Βιερίνη αριστερό στόπερ, δημιουργείται, ναι, άλλο θέμα, γιατί ο Μπάμπα ανεβαίνει πολύ πιο συχνά από ότι ο Ροντρίγκο. Ναι, ανεβαίνει πολύ πιο επάνω, αλλά αυτό τους έκανε να το κάνουν σαν δοκιμή, γιατί λείπει ο Γκαρσία. Και αν παίζει ο Γκαρσία, που είναι μεγάλη απώλεια, σίγουρα ο Τεκάρ θα το σκεφτόταν. Η απουσία, ναι, του Γκαρσία τους κάνει κατά κάποιο τρόπο να βγαίνουν και πιο επιθετικά από εκείνη την πλευρά. Mm-hmm. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, ο Αγκούστο θα παίξει λίγο πιο αριστερά. Ναι. Θα έχει ένα μετατόπισμα, mm-hmm, λίγο πιο αριστερά. Mm-hmm. Οπότε, η δική μου πληροφορία λέει ότι ο Άρντα είναι πιο πιθανός να ξεκινήσει. Ο outsider ο μεγάλος είναι ο Τζόλης, ναι, ο οποίος για άλλο ένα μάτς φαίνεται ότι θα καθίσει στον πάγκο και αν χρειαστεί να παίξει, είπε ο Γκαρσία με τον Βιερίνια, αν παίξει ο Τζόλης πάει να πει ότι εμείς κυνηγάμε αποτέλεσμα, πάει να πει ότι αλλάζουμε το σύστημα. Άρα η δική μου πληροφορία είναι πάρα πολύ λεπτομέρης, ότι ο Τζόλης θα μπει μόνο αν ο ΠΑΟΚ φάει τον γκολ και θα χρειαστεί να κυνηγήσει. Να κυνηγήσει, αλλά όχι σε 3-4-3. Mm-hmm. Πάντως, σε 4-2-3. Ναι. Εγώ θα ήθελα να δω και ένα 3-5-2 με Ουάρντα δεκάρι και Ζίβκοβιτς Φιντέρσκι μπροστά. Αυτό θα ήταν ευλογία και το δοκιμάζει από ό,τι φαίνεται περισσότερο. Μάλλον το έχει στο μυαλό του σαν περισσότερο, γιατί ο Ουάρντα μαρκάρει καλά. Ναι. Δεν μαρκάρει παθητικά. Εγώ έψαξα να ρωτήσω, λέω παιδιά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από το μεσοαμυντικό κομμάτι του Ουάρντα. Mm-hmm. Και επίσης ότι πατάει στην περιοχή πολύ καλύτερα από τον Τζόλι, γιατί έρχεται κάθετα στον ελεύθερο χώρο και αυτός και το κεφάλι, το οποίο ο Τζόλις δεν το έχει το κεφάλι. Ναι. Δηλαδή,